Φίλες και φίλοι της Πόρσα, στην πρώτη μας επικοινωνία για το 2014 θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχηθώ μια καλή χρονιά, δημιουργική, με υγιείς προκλήσεις και επιτυχίες. Είμαι βέβαιος ότι το 2014 θα προσθέσει στην ήδη βαριά ιστορία της Πόρσα δύο ακόμα ορόσημα. Το πρώτο έχει να κάνει με την ίδια την ψυχή, την ιστορία, την παράδοση αλλά και το μέλλον της Πόρσα. Και δεν είναι άλλο από την πολυαναμενόμενη επιστροφή στο θρυλικό 24ωρο αγώνα του Λεμάν. Παρά την απουσία της Πόρσα από το συγκεκριμένο αγώνα τα τελευταία 16 χρόνια, παραμένει η μάρκα με τις περισσότερες νίκες γενικής στην ιστορία του Λεμάν. Μετράμε 16 νίκες, από την θρυλική 9-17 του 1970 μέχρι και την 9-11 GT1 του 1998. Για περισσότερα από 60 χρόνια, η συμμετοχή στους αγώνες είναι αυτή που πιστοποιεί τις τεχνολογικές καινοτομίες, ανοίγει νέους δρόμους, μεταφέρει το DNA ενός καθαρόαιμου αγωνιστικού αυτοκινήτου στις Πόρσε που χρησιμοποιούμε καθημερινά στους δρόμους. Λαμπρό παράδειγμα αποτελεί η 918 Spider, που έχει ήδη αφήσει άφωνους ειδικούς και μη με τις υπερεπιδόσεις της, όπως ο χρόνος κάτω των 7 λεπτών στο γύρο του Nürburgring, ο ταχύτερος που έγινε ποτέ από αυτοκίνητο παραγωγής, αλλά και με την τεχνολογική της πρωτοπορία, όπως η τελειότητα του συστήματος e-hybrid με την απίστευτη χαμηλή κατανάλωση των 3 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα. Τα μοντέλα e-hybrid με τις υβριδικές εκδόσεις νέας γενιάς, σε συνδυασμό με την τεχνολογία plug-in, μας εισάγουν σε μια νέα εποχή. Στην εποχή όπου ένα αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων, όπως είναι πάντα μια Porsche, μπορεί να είναι φιλική προς το περιβάλλον, με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, χωρίς όμως να χάνεται ίχνος από την οδηγική απόλαυση. Η Panamera e-hybrid ήδη κυκλοφορεί. Η 918 Spider θα βγει στον δρόμο σύντομα και έπεται συνέχεια. Το δεύτερο ορόσημο της χρονιάς αφορά τη δημιουργία του 5ου product line της Porsche, με την κυκλοφορία της Macan, ενός αυτοκινήτου που κατατάσσεται στην κατηγορία των compact SUV. Έχοντας όμως ενσωματώσει τις σαφείς αγωνιστικές καταβολές της μάρκας, δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Το DNA είναι εμφανές, στην αισθητική του και σε σχεδιαστικές του λεπτομέρειες και παραπέμπει σε ένα σπόρο αυτοκίνητο, μια αληθινή Porsche. Για την Porsche Macan θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολύ περισσότερα στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες. Στη Μοτοδυναμική πιστεύουμε ότι όπως εξελίσσεται η μάρκα, έτσι πρέπει να εξελίσσεται και η επικοινωνία μας μαζί σας. Το Porsche Today έχει διανύσει ήδη αρκετούς μήνες παρουσίας και αποδοχής από όλους εσάς, τους φίλους μας. Και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Έφτασε η στιγμή να κάνει το επόμενο βήμα και να είναι πλέον διαθέσιμο με εφαρμογές για τα smartphones και τα tablets, τα οποία όλοι μας χρησιμοποιούμε ευρέως. Επιπλέον, μπαίνουμε και στα social media με σκοπό να ανοίξουμε ακόμη ένα κανάλι επικοινωνίας μαζί σας και να σας μεταφέρουμε εύκολα και γρήγορα τόσο τα νέα της μάρκας και της Μοτοδυναμικής, όσο και τις ενέργειές μας που εστιάζουν πάντα σε εσάς, τους κατόχους Porsche. Έχουμε ιδέες για το πώς θα βελτιώσουμε τις υπηρεσίες απέναντί σας, όπως για παράδειγμα να διευκολύνουμε τον προγραμματισμό των επισκέψεών σας στα συνεργεία μας. Θέλουμε να γιορτάσουμε την ανακήρυξη ως Classic Cars από την Porsche των 996 και της 986. Θέλουμε επίσης να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Porsche, καθώς και των επεκτάσεων στις εγγυήσεις. Μην ξεχνάτε ότι παγκοσμίως συνεχίζουν να κυκλοφορούν στους δρόμους τα 3/4 των Porsche που έχουν παραχθεί. Η αξία μιας Porsche δεν έχει να κάνει μόνο με το πότε κατασκευάστηκε, αλλά με τον βαθμό ευχαρίστησης που προσφέρει στον κάτοχό της κάθε φορά που αυτός κάθεται πίσω από το τιμόνι της. Και αυτό εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά. Να είστε καλά και στο επανειδήν.